Τα 15 διαμερίσματα προέρχονται από κοινό στεγαστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και της Εργατικής Εστίας. Κτίστηκαν από την Εργατική Εστία σε οικόπεδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, θα δοθεί προτεραιότητα σε άπορες άστεγες οικογένειες που μένουν μόνιμα στους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας και έχουν στη σύνθεσή τους ανάπηρο μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή αποτελούνται από έναν μόνο γονέα. Η τελική επιλογή των οικογενειών θα γίνει με μοριοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και θα ολοκληρωθεί περίπου στο τέλος του Φεβρουαρίου 2010, τηρουμένων των χρονικών προθεσμιών που θέτει ο νόμος. Σήμερα λοιπόν εξαγγέλλεται το πρόγραμμα, τυχοκολείται η σχετική ανακοίνωση, από αύριο μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση, μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου και αφού ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες, θα συνταχθεί και ο σχετικός πίνακας των δικαιούχων και όσων έχουν απορριφθεί, ενώ μετά τις 25 Φεβρουαρίου, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί από την Ομαρχία και η διαδικασία επικύρωσης των πινάκων, οι οποίοι θα ισχύουν για 2 χρόνια, θα αποσταλούν στην περιφέρεια οι κατάλογοι αυτοί για να προχωρήσει εκείνη στην επικύρωση της διαδικασίας και στην κλήρωση για την ανάδειξη των τελικών δικαιούχων.